Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε λίγο πώς μπορούμε να συνδεθούμε στην Wikipedia σαν χρήστες, κάτι το οποίο βέβαια πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είναι απαραίτητο για να επεξεργαστούμε ένα λήμα, και βεβαίως θα δούμε τα βασικά για το πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε ένα λήμα στη Wikipedia. Ας ξεκινήσουμε κοιτώντας λίγο την κύρια σελίδα της Wikipedias. Το κάθε συνδυασμός είναι με μπλε χρώμα, είναι κατανοητό. Αργότερα θα δούμε ότι κάποιοι σύνδεσμοι οι οποίοι είναι με κόκκινο χρώμα είναι στην ουσία σύνδεσμοι προς σελίδες οι οποίες δεν υπάρχουν ακόμη, αλλά μπορούμε να τις δημιουργήσουμε. Καταρχήν, για να συνδεθούμε στη Wikipedia μπορούμε να πατήσουμε το σύνδεση ή το δημιουργία λογαριασμού εφόσον δεν έχουμε κάνει ακόμα τον λογαριασμό. Ας πατήσουμε το σύνδεση και εδώ γράφουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό μας. Αν τσεκάρουμε το διατηρήστε με σε σύνδεση, αυτό σημαίνει ότι θα αποθηκευτεί ο κωδικός μας και θα είμαστε συνδεμένοι ακόμα και την επόμενη φορά που θα ανοίξουμε τον υπολογιστή μας για ένα διάστημα 30 ημερών. Αυτό καλό είναι να μην το τσεκάρετε σε υπολογιστές τους οποίους χρησιμοποιούν και άλλοι εκτός από εσάς. Ας προχωρήσουμε στη σύνδεση. Εδώ μας ζητάει ο Firefox να αποθηκεύσει το κωδικό μας, στο να μην τον ξαναπληκτρολογούμε. Έχοντας συνδεθεί, βλέπουμε ότι στην κορυφαία μπάρα έχουμε ένα σύνδεσμο προς τη σελίδα χρήστη, είναι κάτι σαν το προφίλ μας στην Wikipedia, μια σελίδα την οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε και να προσθέσουμε σχεδόν ό,τι θέλουμε, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες της Wikipedia βέβαια, οι οποίοι περιορίζουν κάποια πράγματα. Ένα δίκτυο ο οποίος ανοίγει ανάλογα με τις ειδοποιήσεις τις οποίες πρέπει να μας δώσει η Wikipedia για μηνύματα που μας στέλνουν για διάφορες πράξεις και λειτουργίες και ενέργειες που γίνονται και μας ενδιαφέρουν. Ένα σύνδεσμο για τη σελίδα συζήτησης στην οποία μπορούν να μας στέλνουν μηνύματα να διεξάγουμε κάποια συζήτηση με άλλους χρήστες. Ένα σύνδεσμο προς μια σελίδα πρόχειρου την οποία μπορούμε να χρησιμοποιούμε για πειραματισμούς. Σελίδα προτιμήσεων, μια σελίδα για ενεργοποίηση κάποιων δοκιμαστικών λειτουργιών, μια σελίδα η οποία περιέχει τις αλλαγές οι οποίες γίνονται σε σελίδες τις οποίες θέλουμε να παρακολουθήσουμε, θα δούμε σε ένα άλλο βιντεάκι πώς γίνεται αυτό, μια σελίδα που δείχνει όλες τις συνεισφορές, όλες τις επεξεργασίες που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα και φυσικά να αποσυνδεθούμε. Ας προχωρήσουμε γρήγορα στην επεξεργασία ενός λήματος. Στην αναζήτηση, πληκτρολογώντας, αρχίζουν να εμφανίζονται διάφορες προτάσεις. Βλέπετε, έχοντας ξεκινήσει να γράφω Θεσσαλονίκη, βγαίνουν μερικές προτάσεις για σελίδες οι οποίες υπάρχουν ήδη. Ας προχωρήσουμε στο Θεσσαλονίκη. Βλέπετε ότι στην κορυφή υπάρχουν κάποιες καρτέλες. Αυτές υπάρχουν σε όλους τους χρήστες, είτε είναι συνδεμένοι είτε όχι. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο λήμα και στην κατάσταση ανάγνωσης. Αντίστοιχα, σε κάθε λήμα αντιστοιχεί και μια σελίδα συζήτησης, στην οποία μπορούν να γίνονται συζητήσεις για το συγκεκριμένο λήμα και όχι βέβαια για το ίδιο το θέμα. Δίπλα από το ανάγνωση έχουμε δύο καρτέλες οι οποίες ονομάζονται επεξεργασία και επεξεργασία κώδικα. Η επεξεργασία κώδικα είναι ο κλασικός τρόπος με τον οποίο φτιάχναμε τα λήματα μέχρι σχεδόν πέρσι νομίζω, ο οποίος χρειάζεται λίγο κόπο για εκμάθηση της σύνταξης για το πώς γράφουμε κάποια πράγματα ώστε να μορφοποιηθούν με τον τρόπο που θέλουμε, για να κάνουμε σύνδεσμους, για να κάνουμε έντονα γράμματα, για να κάνουμε πλάγια γράμματα κτλ. Ο επεξεργασία είναι ένας οπτικός τρόπος επεξεργασίας, κάτι σαν τους επεξεργαστές κειμένου που χρησιμοποιείτε όλοι στους υπολογιστές σας.
Και στην ουσία αυτό που βλέπουμε τη στιγμή που εξεργαζόμαστε είναι αυτό το οποίο θα πάρουμε όταν αποθηκεύσουμε. Το προβολή ιστορικού δείχνει όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει στο λίμα μέχρι αυτή τη στιγμή. Ακόμα και ένα δευτερόλεπτο πιο πριν, αν άλλαξε ένα κόμμα ή μια τελεία, μπορούμε να το δούμε πότε έγινε και από ποιον έγινε και τι ακριβώς έχει αλλάξει. Ας προχωρήσουμε λίγο στο ευκολότερο τρόπο για αρχάριους, που είναι η επεξεργασία με τον οπτικό επεξεργαστή. Βλέπετε ότι έχει ανοίξει το λίμα. Στην ουσία βλέπουμε σχεδόν ό,τι βλέπαμε λίγο πριν στην κατάσταση ανάγνωσης. Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και έχουμε μία νέα μπάρα εδώ πέρα η οποία μας δίνει κάποια εργαλεία για να φτιάξουμε επικεφαλίδες, για να κάνουμε έντομα πλάγια, γράμματα, εκθέτες, διαγράμμιση, για να κάνουμε συνδέσμους, για να προσθέσουμε παραπομπές, δηλαδή υποσημειώσεις, για να κάνουμε λίστες ή για να εισάγουμε διάφορα πράγματα όπως εικόνες, παραπομπές επίσης, άλλα πρότυπα και ειδικούς χαρακτήρες. Αν δείτε εδώ πέρα, έχουμε στην ουσία έντονα γράμματα. Αν θέλουμε να επιλέξουμε κάτι ακόμα, για να το δούμε πόσο απλά δουλεύει, το έκανα έντονα ή το απενεργοποιώ αυτό και κάνω πλάγια γράμματα. Αρκετά απλό νομίζω, δεν χρειάζεται λοιπόν δούμε άλλο. Κάθε μπλε σύνδεσμος, είπαμε, είναι προς λίμα το οποίο υπάρχει, ενώ κόκκινος σύνδεσμος δεν έχει κόκκινο σύνδεσμος αυτό το λίμα. Ας δούμε πως φτιάχνουμε σύνδεσμους. Αν για παράδειγμα θα θέλαμε να φτιάξουμε ένα σύνδεσμο προς το λίμα πληθυσμός, που να πηγαίνει από το τη λέξη πληθυσμός, απλά το επιλέγουμε, πατάμε το κουμπάκι σύνδεσμος, μας πετάει εδώ πέρα το παραθυράκι, το οποίο αυτή τη στιγμή ψάχνει για το αν υπάρχουν λίματα με αυτόν τον τίτλο. Υπάρχει το λίμα πληθυσμός και επίσης υπάρχουν κάποιες ανακατευθύνσεις που ξεκινάνε με τη λέξη πληθυσμός. Εμείς προφανώς θέλουμε να στείλουμε στο κλασικό λίμα. Πατάμε στο κλείσιμο ή θα μπορούσαμε να πετήσουμε οπουδήποτε αλλού, το ξαναδείχνω, και να βγούμε από εδώ. Αν αποθηκεύσουμε τώρα, θα υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος προς το λίμα πληθυσμός. Αν για άλλο λόγο θα θέλαμε να στείλουμε στο λίμα, να κάνουμε σύνδεσμο το πολεοδομικού συγκροτήματος, να το κάνουμε σύνδεσμο, μπορούμε να πατήσουμε ξανά το πληθυσμός, το υπερσύνδεσμο. Πάλι ψάχνει το λογισμικό για να βρει κάποιο λίμα που να γράφει να λέγεται πολεοδομικού συγκροτήματος. Αν το πατήσουμε θα μας κάνει ένα κόκκινο σύνδεσμο. Δεν μας πειράζουν οι κόκκινοι σύνδεσμοι, αλλά προφανώς δεν θα υπήρχε ποτέ ένα λίμα με αυτό το τίτλο. Αυτό που θέλουμε είναι να στείλουμε την φράση πολεοδομικού συγκροτήματος στο λίμα πολεοδομικό συγκρότημα. Θα ξαναψάξει, δεν το βρήκε. Δεν μας πειράζει όμως. Θα κρατήσουμε τον κόκκινο σύνδεσμο και όταν κάποιος άλλος φτιάξει το λίμα, από αυτόματα όλοι οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι θα γίνουν μπλε. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε τελειώσει τις αλλαγές μας, θα πάμε στο αποθήκευση. Και εδώ μπορούμε να γράψουμε τι αλλαγές έχουμε κάνει. Αν είμαστε εγγεγραμμένοι χρήστες, μπορούμε να τσεκάρουμε αυτή την αλλαγή ως μια μικρή αλλαγή, η οποία δεν χρειάζεται να
ελεγχθεί ιδιαίτερα από άλλους χρήστες. Πατάμε αποθήκευση σελίδας και αυτόματα όλος ο κόσμος βλέπει το λίμα ακριβώς όπως το έχουμε φτιάξει. Μόλις ολοκληρωθεί η αποθήκευση, το λίμα θα επαναφορτωθεί στην κατάσταση ανάγνωσης. Αυτόματα αυτή η αλλαγή που κάναμε θα φαίνεται στη συνεισφορά μας και στις πρόσφατες αλλαγές και το ιστορικό του λίματος. Έτσι, από αυτές τις σελίδες, άλλοι χρήστες μπορούν να δούνε ότι έχει γίνει μια αλλαγή, να ελέγξουν, να δούνε αν τους αρέσει αυτή η αλλαγή και να την αφήσουν αν είναι, τη θεωρούν σωστή ή να αλλάξουν αυτό που κάναμε με κάτι δικό τους, όπως πιστεύουν αυτοί καλύτερο. Με τον ίδιο τρόπο θα κάνουμε και εμείς εκ νέου τις δικές τους αλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια συνεχής αλλαγή, μια συνεχής βελτίωση των λιμάτων. Μένουν ότι οι καλύτερες επιλογές που έχουν κάνει οι χρήστες αφαιρούνται οι πιο αδύναμες και το λίμα γίνεται όσο γίνεται καλύτερο.